Έτσι ρωτάτε. Σε υλικό δικαστήριο ρωτάνε έτσι. Πώς το ρωτάνε, κύριε. Τους βάλατε τα υλικά δικαστήρια αυτή τη στιγμή και τους προεδρεύοντες. Θα μας πείτε πώς έτσι ρωτάνε στα υλικά δικαστήρια. Σεβαστείτε το μάρτυρα που δεν αφήνει. Αξιολογείτε. Κύριε, εμείς μη φωνάζετε κι εσείς. Εγώ σας μιλάω. Κύριε Πρόεδρε, συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Θεοφυλάτο, για να πάμε μια σειρά. Κυρία Θεοφυλάτο, από την αρχή, και αρχίτε να μου επιχειρηματολογείτε και να λέτε με ποιο έκανε 23. Όχι, σας είπα ότι υπάρχουν αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου που είναι. Αφήστε οι αποφάσεις του τόπου. Σας λέω πώς πληρώθηκαν το 14. Σας το ρωτάω. Τον τρόπο δεν το ξέρετε ή όχι. Όχι, δεν το. Τι κάθεστε και μόνο για τις ιστορίες για γρήγορους λοιπόν στην αρχή. Εγώ σας εξηγώ ότι είναι βάση συγκεκριμένων αποφάσεων. Και σας ρώτησα δύο φορές την εξής ερώτηση. Καθαρή, ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν μπορώ, δεν είναι ακούσετε την ερώτηση. Μην λέτε δεν μπορείτε εκ προημίου. Μα δεν την ερώτηση, κύριε Φιλάτο. Λέτε δεν μπορείτε. Τι να ακούσετε την ερώτηση. Πείτε μου, σας πω, άντε πες τι συστήρωση να κάνω. Πείτε μου, κύριε. Πείτε μου, τι θα πάντα, λέει. Όμως δεν ρωτάγατε ποια, πώς πληρώθηκαν. Δεν το γνωρίζω πώς πληρώθηκαν. Μου λέτε, όταν σας ρωτάει ο εισαγγελέας να μου πείτε πώς πληρώθηκαν οι 23, όταν λέτε γενικά αποχορηγή, θεωρείτε πίστηκε την απάντηση. Κύριε Λάπα, δεν. Μη μου λέτε πάλι, θεωρείτε πιστική ή όχι. Μα δεν είναι. Μα... Την υπογράφετε, κυρία Θεοφυλάτο, την υπογράφετε. Εγώ υπογράφω όσο αφορά, αν υπήρχε παλιά. Δεν μας ενδιαφέρει τι υπογράφετε, το έγγραφο υπογράφετε και από εσάς. Είναι υπαλληλική. Το δικό μου το κομμάτι θα κοιτάξει και το πλαίσιο των δικών μου αρμοδιοτήτων. Δεν παρεμβαίνω σαν αρμοδιότητες, προς Θεού. Εγώ δεν υπογράφω ότι πληρώνετε κανονικά. Γενικώς και αφηρημένα από χορηγές. Υπογράφεται να πείτε το τέλος πάντων το θέμα το οποίο ερευνά η Επιτροπή μας. Γιατί στη δεύτερη μάρτα ο Θεός δεν θέλει. Μα αυτό σας εξηγώ. Δεν είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Είστε προϊστάμενοι διοικητικού συντονισμού και δεν τρέξατε, να βρείτε, και δεν τρέξατε να βρείτε με ποια υπόλοιπα πληρώθηκαν για να απαντήσετε στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Ποτέ εγώ δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά στοιχεία. Ποτέ δεν ασχολείστε ποτέ, μάλιστα. Ποτέ. Και δεν ξέρει ότι αφορά το. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα το τμήμα διοικητικού συντονισμού με οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή το πώ πληρώθηκαν 23 υπάλληλοι όταν πάτω. Το είναι σχετικό με το διοικητικό συμβουλίο που όλα προπολογίζονται και απολογίζονται. Δεν μπορώ να σας πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ανακοινώνουμε. Δεν ακούσατε αν προσλήφθηκαν αυτοί οι 23 και με ποιο τρόπο προσλήφθηκαν. Δεν ξέρετε εάν έγιναν παρεμβάσεις από τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου, τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Θεοδωράτο. Δεν γνωρίζετε αν έγιναν προσλήψεις ενώπιον εκλογών. Δεν γνωρίζετε εάν ο ίδιος ο σύζυγός, όπως λέει το χαρτί, μεσολάβησαν και για τις προσλήψεις του. Ξέρετε μόνο ότι πληρώθηκαν. Πάμε παρακάτω. Κυρία Λαπά. Αφήστε τα δεδομένα αυτά. Τα είπατε. Τελείωσε, έληξε. Δεν θέλω παραπάνω πείτε. Εγώ σας ρωτήσω, κάνω άλλη ερώτηση τώρα. Λέω τι προκύπτει τώρα. Προκύπτει ότι εγώ είπα ότι δεν έχουν υπαλληλική σχέση αυτοί οι άνθρωποι. Όπως συμβαίνει, ήταν εξωτερικοί συνεργάτες. Αυτό είναι το κομμάτι που ζητήθηκε από μένα. Δεν μας αφορά αυτό. Ναι, αλλά εμένα όμως αυτό με αφορούσε. Ναι, εγώ σας άλλο το δικό είπα. Μου το κομμάτι αυτό αφορούσε. Πάντως, στο αν υπήρχε υπαλληλική σχέση ή όχι. Δεν συμφωνήσαμε πριν, κυρία μου, ότι προσέφεραν υπηρεσία στους συνεργάτες. Τελείωσε αυτό. Συμφωνήσαμε. Εγώ δεν ελέγχω τις αναθέσεις των εξωτερικών συνεργατών. Και ούτε ευθύνεστε, δεν είναι στη διοίκηση. Γιατί δεν είμαι διοίκηση. Δεν αφορά εσάς λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μπορείτε να μου πείτε ποιες χορηγίες μπορεί να πληρώθηκαν αυτοί οι 23 άνθρωποι. Ποιες χορηγίες. Υπήρχαν τέσσερις συνολικά χορηγίες. Μπορείτε να τις αναφέρετε. Θα προσπαθήσω. Γιατί αφού τις ξέρετε, παρότι δεν αφορά τα καθήκοντά σας, τα ξέρετε. Για πέστε μας λοιπόν. Υπήρχαν τέσσερις χορηγίες. Ναι. Δύο το ΟΠΑΠ, μία το Estée Lauder και μία. Αντικαρκινικός. Αντικαρκινικός ποιος, ποια χορηγία, όπου. Το ελληνικό δημόσιο. Ήταν δύο το ΟΠΑΠ, μία για την κατάθλιψη, μία για τον καρκίνο. 400 και 350.000 ευρώ, 750 σύνολο. Τέσσερις συνολικά χορηγίες. Σας λέω, δύο το ΟΠΑΠ, μία της Estée Lauder 300.000, 70 από το ΟΠΑΠ συνολικά. Για χρονική και η τέταρτη ποια είναι. Δεν κάθεστε να ακούσετε, λέτε χωρίς να ακούτε. Λέτε συνεχώς. Σας λέω, είναι δύο το ΟΠΑΠ, 400 και 350. Μία της Estée Lauder, η τέταρτη ποια είναι και αυτή το ΟΠΑΠ. Αντικαρκινικός. Το ΟΠΑΠ. Από αυτές πληρώθηκαν. Ας τον αποφάσουμε. Άρα λοιπόν για να το λέω, λογικοί άνθρωποι είμαστε, άρα δεν δαπανήθηκαν αυτές τα ποσά όλα από το 8 μέχρι το 14. Αυτό δεν λέτε. Δεν ξέρω τα. Μα τώρα δεν λέτε, κυρία μου, ότι. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, εμείς συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν παίξαμε τον παπάδο. Κυρία μου, λέτε ότι χορηγήθηκαν από τις χορηγίες που αναφέρετε. Άρα δεν δαπανήθηκαν τα ποσά αυτά το 8.
το τμήμα ούτε το 9, ούτε το 10, ούτε το 11, ούτε το 12. Δεν διαχείρισα, σα το πει αυτό. Εγώ σα λέω ότι δεν υπήρξαν υπάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι. Προ Θεού δηλαδή. Αυτά σα ρωτάω. Από τι που αποπληρώνετε. Θα ρωτήσετε την υπεύθυνη όμω οικονομική κυβέρνηση. Τώρα δεν είπατε από τέσσερι χορηγίε. Δεν μου είπατε από τέσσερι χορηγίε. Δεν υπολογίζω και δεν απολογίζω. Εγώ δεν γνωρίζω τον υπολογισμό και τον απολογισμό. Και γιατί από τέσσερι χορηγίε. Βάσει αυτό τον αποφάσισα. Ποιε χορηγίε και μου τι λέτε. Τέσσερι αποφάσει ήταν. Και σα λέω. Και σα ρωτάω. Πληροφορία. Εάν, κύριε Πρόεδρε, δικάτε, εάν υπερβολικό το 14 αυτές τις χορηγίες. Αυτό θα σας το πει η κυρία Πολύζου. Ξέρω ότι η ίδια είχε βεβαιώσει ότι υπάρχει ταμιακό υπόλοιπο. Δεν είναι αντιφατικό. Το είχε βεβαιώσει η ίδια η κυρία Πολύζου με υπογραφή της εκατοσύνης. Κύριε Θεοφυλάτου, δεν θα παίζουμε. Λέτε το εξής. Πληρώθηκαν από τις χορηγίες. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό τώρα. Α, μισό λεπτό, δεν γίνεται δουλειά της. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εδώ έχω την αίσθηση ότι γίνεται ανάκριση και κλεισμένο των θυρών. Για το όνομα του, κρατήστε μια διαδικασία. Κυρίω Θεοφυλάτο. Δεν είναι τώρα κουβέντα τώρα αυτή που γίνεται. Εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Να την ξαναρωτήσουμε. Κρατήστε μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Κυρίω Θεοφυλάτο, σας ξαναρωτάω. Επιμένω στην ερώτηση αυτή. Σας ερώτησα από πού πληρώθηκαν και λέγεται από τέσσερις χορηγίες. Και ξαναρωτάω. Ναι, αλλά... Αυτό ρωτάω τώρα. Η ερώτηση είναι πιο συγκεκριμένη. Και ρωτάω αμέσως. Άρα λοιπόν, για να πληρώθηκαν από τέσσερις χορηγίες το 2014, υπήρχαν υπόλοιπα από το 8 και για τις 4. Ναι ή όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γιατί είναι λέτε λοιπόν ότι πληρώθηκαν από αυτές, αν δεν το γνωρίζετε. Κυρία Πολύζου, το βεβαιώνει στο χαρτί της ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το λέτε λοιπόν γιατί το λέει κυρία Πολύζου. Κυρία Πολύζου, το άρα, λέει. Άρα λοιπόν το λέτε γιατί το λέει κυρία Πολύζου. Σωστά. Μα, όχι, εγώ δεν λέω. Σας λέω ότι υπάρχει. Κυρία μου. Κάτι και αυτό είναι, μέσα, είναι δικόγραφο εξ όσων γνωρίζω και προσπαθώ να εισφέρω στο υποτίθεμα. Άρα λοιπόν, άρα συμπεραίνω, το λέτε γιατί το λέει η αρμόδια υπεύθυνη του κριτικού. Το βεβαιώνει πολύ η κυρία ωραία, Πολύζου. Κύριος, έλεξε, πολύ ωραία. Το βεβαιώνει, δεν το βεβαιώνει η κυρία ωραία. Πολύζου στα έγγραφα. Ωραία, άρα το λέτε γιατί το λέει η κυρία Πολύζου, αυτό δεν λέτε. Βεβαίως, αφού υπάρχει, συμφωνήσαμε. Αυτό το απλώς. Για πες μου τώρα, κυρία Θεοφυλάτου. Εσείς είστε η Αντρονίκη Θεοφυλάτου, έτσι. Η Κωνσταντίνα Θεοφυλάτου είναι αδερφή σας. Μάλιστα. Όταν εσείς αποσχολείστε από το 9 στο Κελπνό, η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφυλάτου πού αποσχολείται, η αδερφή σας. Έχει προσληφθεί ποτέ από το Κελπνό η Κωνσταντίνα. Η αδερφή μου ήταν συνεργάτη, όπως είναι πλήθος συνεργατών στο Κελπνό, πριν από το 2011 ως εξωτερική συνεργάτη έργου μέχρι το 2014. Και μετά τι έγινε. Μετά. Πήγε, στο Υπουργείο, πήγε ποτέ στο Υπουργείο Υγείας. Δουλεύει, η αδερφή μου δουλεύει, είναι σε άλλον οργανισμό του δημοσίου. Είναι σε άλλο, δηλαδή δεν πήγε ποτέ στο Υπουργείο Υγείας. Η αδερφή μου ήταν με ανάθεση και με μία ανάθεση έργου στο Υπουργείο Υγείας, βεβαίως. Μάλιστα, πολύ ωραία. Από το 2011. Μάλιστα. Ήταν στο Κελπνό ποτέ. Ήταν συνεργάτης με ανάθεση έργου. Μάλιστα. Πότε, ποια περίοδο, μήπως την περίοδο από που ήταν. Το 2011, σας λέω, ήταν στο Υπουργείο. Ήταν 1,5 χρόνο. Ήταν υπουργός ο κ. Γεωργιάδης. Ενάμιση χρόνο πριν την ανάπτυξη του κ. Γεωργιάδη και παρέμεινε και μετά την. Και επιθυμητή. Και επιθυμητή, αλλά ήταν από το 2011. Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι η μόνη, ξέρετε, υπάλληλο στην γενική σχέση. Είναι όλα νόμιμα, δεν είναι. Μάλιστα. Σαν σύζυγός σας είναι ο κύριος Δρόσης. Όχι. Ο κύριος Πουλής. Ο κύριος. Πείτε μου, θέλετε να ρωτήσετε. Γιατί κάποιοι βλέπω κάτι εδώ, κάτι εκεί. Ναι. Ο κύριος Πουλής, τι είναι. Ο κύριος Πουλής είναι σύζυγός μου από το 2015. Αυτό λέω. Είναι και είναι. Ναι. Είναι και είναι ο προϊστάμενος, δεν είναι. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και. Και μέλος της Επιτροπής Προμηθειών. Κάποιο μέλος Επιτροπής Προμηθειών. Ποιος σας το είπε αυτό. Μέλος. Όχι, λέω, ρωτάω. Υπάρχουν έγγραφα που λέει ότι είναι μέλος Επιτροπής Προμηθειών. Δεν ξέρω, σας ρωτάω, μια ρωτάτε. Όχι, απλώς ρωτάω πεστε επειδή όχι. Με ρωτήσατε. Πεστε όχι. Όχι, βέβαια. Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτάω. Όχι, όχι, δεν είναι μέλος. Δεν είναι μέλος. Είναι μέλος κατά καιρούς. Αφήστε με, μπορώ να ολοκληρώσω. Κατά καιρούς από τη διοίκηση ή με εξουσιοδότηση συστήνονταν επιτροπές. Προμηθειών. Επιτροπές αξιολόγησης, δεν είναι προμηθειών, δεν υπήρχε τότε αξιολόγησης, που ήταν πέραν του κυρίου, μερικές φορές ήταν και ο κύριος Πουλής, ήταν πάρα πολύ υπάλληλοι. Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή. Πόσοι υπάλληλοι δηλαδή ήταν στην επιτροπή αυτή. Τριμελής ήταν η επιτροπή. Τριμελής, τι πάρα πολύ υπάλληλοι, τρία ήταν. Όχι, εννοώ, εσείς, όχι. Δεν μιλάω για τη σύνθεση, μιλάω για τις συγκροτήσεις. Ακούστε, δεν μιλάω για τη σύνθεση, μιλάω για τις συγκροτήσεις των επιτροπών. Μία ερώτηση έχω. Αυτό το θέμα τελειώσω, δεν έχω άλλη ερώτηση. Για πέστε μου τώρα κάτι. Ο κύριος Πουλής λοιπόν ήταν μέλος αυτής της Τρομελούς Επιτροπής. Ανέλαβε η εταιρεία Τεχνοκράτ ΕΠΕ που υπέγραψε σύμβαση με το Κελπνό για συντήρηση του κτηρίου, το ξέρετε. 134.000, 11.000 το μήνα για συντήρηση ηλεκτρολογικής φύσεως, χημικά και αφηρημένα.
Ξέρετε τι αφοράν αυτές τις εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως. Θα σας εξηγήσω. Μου κάνει εντύπωση, γιατί μου κάνει εντύπωση κάθε μήνα ένα κτίριο να έχει 12.000 για ηλεκτρολογικής φύσεως. Τι παροχή υπηρεσία να γραφτεί. Επειδή είναι στο πλαίσιο συγκοφαντικών και δυσφημιστικών αυτών δημοσιευμάτων, τα οποία έχει κατατεθεί σχετική αγωγή, η οποία εκδικά... Για αυτό το θέμα. Ναι, για το σύνολο της συγκοφαντίας. Λέω για αυτό το θέμα, λέω. Ναι. Και ελπνώ. Θα σας εξηγήσω όλα. Θα σας εξηγήσω. Ο κύριος Δόρωσης από το 2008... Στο Κελπνό. Πριν γνωρίσει την αδερφή μου και τον γνωρίσω εγώ και πριν παντρευτεί την αδερφή μου, ήταν στον κατάλογο των προμηθευτών του Κελπνό, έχει συγκεκριμένες κατασκευαστική εταιρεία και διάφορες εταιρείες. Πριν, σας εξηγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από το 2008 μέχρι το 2008 μέχρι το 2014. Μόνο αυτή την εταιρεία η συνεργασία του ξεκίνησε, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το 2008. Πριν από την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέση, γιατί ξέρω που θέλετε να καταλήξετε. Εγώ δεν καταλήξω πουθενά. Λοιπόν, δεν ξέρετε καθόλου που θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, τότε, όσο ξέρετε... οι διαδικασίες όσο αφορά του κυρίου Δρόση, οποιαδήποτε συνεργασία, ακολούθησαν το ίδιο πλαίσιο που ακολουθούνταν για όλους. Ο κύριος Δρόση, λοιπόν, τι ήταν, σύζυγος της κυρίας Κωνσταντινάς. Από το έτος 2010-2011 και μετά. Από αδελφή, δηλαδή. Ναι, αλλά πολύ μετά. Ξεκίνησε. Η συνεργασία του το 2008, σας το τονίζω και πάλι, πριν εγώ έχω οποιαδήποτε σχέση με το Κελπνό. Και δεν υπάρχει καμία εμπλοκή δική. Λέτε πολλά και δεν ακούτε ερώτηση. Όχι, δεν πειράζει. Μέχρι πότε συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες σε τεχνοκράτες στο Κελπνό. Μέχρι το 2014, όπου δεν πλήρωθη για μέρος των εργασιών του. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Πολύ καλά έκανε. Όχι, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Για να, δείξω το νόμιμο της διαδικασίας. Σήμανση υπογράφηκε. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Βεβαίως, γιατί η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποφασίσει αν δεν υπάρχουν συμβάσεις. Μπορεί συμβάσεις, θα μπορούσε η δικαιοσύνη μόνο. Βεβαίως. Συμβάσεις, λοιπόν, για τους εργαζόμενους. Καμία αντίρρηση το Κελπνό επί της συγκεκριμένης διαδικασίας και μάλιστα υπογράφει και συμφωνητικό ότι καμία εκ των δύο μερών δεν έχει αξίωση. Δεν μου απαντάτε αν είχε άλλη εταιρεία εκτός από την Τεχνοκράτη ο κύριος Δρόσης. Ο Γαμπρός, είχε, δηλαδή. Είχε και εταιρεία εστίασης. Πότε έγινε η εταιρεία εστίασης? Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί είναι από το 1960 σε αυτό το κομμάτι. Πότε άρχισε να παρέχει υπηρεσίες εστίασης στο Κελπνό? Το 2014 ή 2015. Μόνο το 2014. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μήπως ξέρετε αυτή η εταιρεία εστίασης, αν ερευνάται μήπως από τη δικαιοσύνη, όχι. Ποια? Αυτό η εστίαση. Ορίστε. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης, αν ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι στο πλαίσιο, γιατί ήδη ερευνάται όλο το διάστημα. Ένα δημοσίευμα που είδα στο διαδίκτυο. Αλήμου, ναι. Που κάνει εντύπωση ότι αυτή η επιτροπή, η εταιρεία που έγινε μετά την Τεχνοκράτ, τώρα η εταιρεία αυτή παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρολογικής φύσης και ξαφνικά γίνεται και η εταιρεία εστίασης. Δεν είναι, νομίζω. Με τον ίδιο ιδιοκτήτη. Τι βλέπω εγώ τώρα, τα τιμολόγια που έχω μπροστά μου. Από μελέτα μέχρι ψάρι, μέχρι φιλέτο μοσχάρι, όλα είναι 12 ευρώ το πιάτο. Πώς το βλέπετε, οριζόντια, για όλα. Ακούστε με. Γι' αυτό θα έχουμε την εμπειρία. Θα σας πω. Πώς το βλέπει η δικαιοσύνη, γιατί είναι συγκοφαντικό. Είναι συγκοφαντικό πώς το βλέπει η δικαιοσύνη για συγκοφαντικά δημοσιεύματα. Καταθέτω στην Επιτροπή αντίγραφα. Να το καταθέσετε βεβαίως. Βεβαίως και να το καταθέσετε το συγκεκριμένο. Είναι συγκοφαντικό. Έγινε. Είναι συγκοφαντικό. Ψευδές δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ο τρόπος που πάει να παρουσιαστεί δεν είναι αυτό. Ποιο τρόπο, κύριε, που σας ρωτάω. Όλα 12,5 ευρώ. Είτε είναι ομελέτα, είτε σαλάτα, είτε μπασκάρι, 12,5. Είναι ψευδές ή είναι αληθές? Οι υπηρεσίες catering, ξέρετε, έχουν 9 τιμή. Οι υπηρεσίες catering έχουν. Και για την ομελέτα και για το μπασκάρι. Θέλω να εισφέρω στην Επιτροπή, αφού θεωρείτε ότι αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό, κύριε Λάπα. Ποια κυρία μου είναι Λάπα, η ομελέτα? Αυτό το έγγραφο που μας διαβάζετε. Φέρω τιμολόγιο ΑΔΑ, εταιρεία τώρα, που ο καφές χρεώνεται 9,45 προ-ΦΠΑ. Και μπριά μου, 12,5 ευρώ. 9,45 τώρα και μιλάμε για διατροφή. Θα ελεγχθείτε και τώρα. Θα ελεγχθείτε και τώρα. Θα ελεγχθείτε και τώρα. Βεβαίως. Μιλάμε για διατροφή οροθετικών. Θα καλέσω τον κύριο Πουλή να σας πει τι σημαίνει αυτό. Θα τον καλέσουμε τον κύριο Πουλή. Θα κληθεί ο κύριος Πουλή. Μιλάμε για διατροφή οροθετικών. Στην ώρα του. Μιλάμε για διατροφή οροθετικών. Εγώ άλλο σας ρωτούσα και δεν απαντάτε. Το αν σημαίνει σήμερα κάτι στραβό, δεν σημαίνει ότι το δικό σας ήταν ίσιο. Όχι, βέβαια, έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Σας ρωτάω, δεν μου απαντάτε. Το του κράτους, δεν μου απαντάτε και λέτε πολλά. Σας ρωτάω και δεν απαντάτε στην ερώτησή μου. Όλα οριζόντια. Το τιμολόγιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου κάνετε προσωπική επίθεση. Μιλάτε μόνο προσωπική για μένα. Προσωπική επίθεση σας κάνω.
Τι λέτε, κυρία μου. Τι λέτε. Έχετε δικαίωμα να κάνετε προσωπική επίθεση, να ξέρουμε. Εμένα ρωτάτε. Τι είναι η προσωπική επίθεση. Γιατί παρεμβαίνετε. Συκοφαντική δυσφήμιση που δεν μπόρεσε να έρθει ο κύριος Πολάκης στο δικαστήριο. Επειδή είσαι υπηρεσιακή τη θέση. Τι λέτε τώρα. Ρωτάει και απαντάει. Τι λέτε. Δεν ενδιαφέρει κάτι για τον κύριο Πολάκη. Μου ζήτησε μέσω του ειδικού του συμβούλου πίεση να απαντήσω όταν υπάρχουν 23. Δεν εκνευρίζεστε. Κυρία Μάρτυρα. Έχετε εκνευριστεί, κυρία Γιάννη. Καταλαβαίνετε ότι χρεώνει γεύματα και όχι είδος διατροφής. Δεν το καταλαβαίνετε τόσο απλό. Κυρία μου. Κυρία Μάρτυρα. Ας παρακαλώ, ηρεμήστε όλοι. Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Η στοχοποίηση ξεκίνησε από το Μάρτιο. Μου ζητήθηκε από τον ειδικό του σύμβουλο, ο οποίος ήταν πρώτα μετακλητός στο γραφείο του, του κυρίου Πολάκη, και τώρα είναι σύμβουλος συνεργάτης. Δεν ήταν υπάλληλοι λοιπόν 23. Όπως και τώρα, αν μου ζητηθεί για τους συνεργάτες που υπάρχουν στη διοίκηση μετά από χρόνια να πω αν είναι συνεργάτες ή υπάλληλοι, θα πω ότι ήταν συνεργάτες. Δεν ήταν υπαλληλική σχέση. Ακούστε, και τότε στοχοποιήθηκα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε με αυτούς τους πράγματα στη δικαιοσύνη. Εδώ σημασία. Στην Επιτροπή. Σταμάτα, κύριε Επιταράκη. Το ότι την απειλεί ο υπουργός δεν σας ενδιαφέρει. Να πάει στη δικαιοσύνη, όχι δικαιώματα, κύριε. Ποια, δεν την έκανε τέτοια ερώτηση, Κατρίνα. Έγινε αγωγή και δεν προσήλθαν στο δικαστήριο. Εκεί που εξετάζεται πλήρως η αλήθεια. Διαβάζω το τιμολόγιο. Επιμένω. Καταδικάστηκε. Επιμένω. Και καταδικάστηκε. Ο σύζυγός μου. Για αυτά τα ζητήματα. Ο σύζυγός μου. Και θα τη μεταφέρετε εδώ την αντιδικία σας. Όχι, δεν τη μεταφέρω. Σας εξηγώ. Το κατανοούμε. Το κατανοούμε αυτό. Δικό σας θέμα. Δεν μας αφορά όμως εμάς. Όχι, σας εξηγώ τη στοχοποίηση. Σα διαβάζω λοιπόν τη στοχοποίηση. Μοσχάρι κοκκινιστό 12,5. Ομελέτα 12,5. Μπριάμ 12,5. Ποιο κύριε Μαυροτάκη, για αφήστε, για αφήστε. Αφήστε τις παράλληλες ερωτήσεις. Μία σε ρωτά και να ολοκληρώνουμε. Απλώς εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μάρτη, αυτό το έγγραφο, το οποίο έρθει στα χέρια μου εδώ πέρα, θέλετε να το καταθέσετε. Όμως, το κατέθεσε. Ωραία. Κατατεθειμένο λοιπόν. Βέβαια, να μοιραστεί. Το κατέθεσα. Ναι, αλλά νιώθω στοχοποιούμενη αυτή τη στιγμή. Ακούστε, και ξέρω κυρία γιατί γίνεται αυτό. Με ρωτάω και μία ερώτηση ουσίας για να τελειώσω, κυρία. Εντάξει, ο πνευμισμός σας, αφού έχει σχέση με τη δική μου, την υπουργό και τον Ιδάβο, τον κατανοώ. Τον κατανοώ με τον υπουργό, έστω την δική. Γελάει όλη η Ελλάδα. Έλα, όλη η Ελλάδα γελάει. Και καιρό είναι να γελάσει. Δεν πάει με εσά. Κάναμε τον Έλληνα να χαμογελάσει. Μια χαρά, κυρία, να χαμογελάσει. Αν ήταν υπάλληλοι ή όχι και δεν υπέγραψα. Υπέστη μπούλινγκ και από συγκεκριμένο άτομο. Μην εκνευρίζεστε, κυρία Γκλάτο. Έχετε συνηγόρους αρκετούς από ό,τι είδατε. Μην εκνευρίζεστε. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Από αυτό είναι το κόστος, εδώ είναι το πίνακας των ημερομηνιών που αποσχολήθηκαν οι 23 και η αποζημίωσή τους και το χρονικό διάστημα συνολικά. Φαίνεται ότι από τον Μάιο το 2013 έως τον Μάιο το 2014 αποσχολήθηκαν 23 άνθρωποι και κόστησαν 170.755 ευρώ και 35 ευρώ. Βλέπετε τη λεπτομέρεια. Κάνω πρόσθεση. Σας κάνω τώρα μια γενική ερώτηση. Επειδή εμείς έχουμε το έλλειμμα, έχουμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πόρισμα, λέει ότι έχει έλλειμμα το 2014 20 εκατομμύρια η γενική διαχείριση και 15 εκατομμύρια μόνο τα εργαστήρια. Είναι δυνατόν το 2014 με τέτοιο έλλειμμα να είχατε υπόλοιπα αποχορηγίες το 8. Με μια ρωτάτε οικονομικά στοιχεία, δεν είναι τη αρμοδιότητα. Δεν θέλετε να απαντήστε. Δεν είναι τη αρμοδιότητά μου. Παρεμβαίνετε συνέχεια, κύριε Κερβαντά. Σα παρακαλώ. Γιατί λέτε να είναι απαντάει, αφού απαντάει. Συνέχεια να παρεμβαίνετε. Α ξαναπαντήσει. Να μην σχολιάζει τι απαντήσει. Τι να πείτε να απαντάει. Απαντάει. Είναι δικιά σου δουλειά να παρεμβαίνετε έξαλλο. Να παρεμβαίνετε έξαλλο. Το διαχειριστήριο έτσι. Με το έλλειμμα των χορηγιών. Κύριε Κερβαντά. Συγγνώμη τώρα. Κύριε Γιωργαντά, ειλικρινά αισθάνομαι να σας πω κάτι. Μου ζητάτε να σας απαντήσω περί 2 λεπτά, γιατί όχι... Κύριε μου, υπάρχει απάντηση, δεν ξέρω. Μου ζητάτε να σας απαντήσω επί οικονομικών στοιχείων που ξέρετε, σας το έχω προπεί. Προείπει, σας το έχω πει. Ξέρετε ή όχι αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Μου είναι υπεραρκετή η απάντηση, δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Λέτε διάφορα. Πέστε, δεν ξέρω. Δεν σας είπα διάφορα. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Λοιπόν, ξεκαθαρίστε. Το ξεκαθαρίστε αυτό το πράγμα, κυρία Μάρτη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συγχωρείτε. Θέλω απάντηση στην ερώτηση που έκανα. Ο λογαριασμός είναι συγκεκριμένος. Λέτε λοιπόν δεν ξέρετε. Ξέρετε μόνο ότι.
Οι απασχολούμενοι με ποιο τρόπο με σχέση εργασίας πληρώθηκαν από τις χορηγίες το 8. Αυτό είπατε μέχρι τώρα. Το επιβεβαιώνει η κυρία Μπολίζου, σας λέω. Είναι διάφορο, τι λέτε, εγώ μιλάω για τη σχέση τους. Ήταν εξωτερικοί συνεργάτες. Για την πληρωμή. Εγώ μιλάω, αν σας ενδιαφέρει η πληρωμή, ρωτήστε τη διοίκηση και την κυρία Μπολίζου. Εγώ μιλάω αν είχαν υπαλληλική σχέση. Δεν θα τα μπερδεύουμε αυτά. Άρα δεν ξέρετε καν αν πληρώθηκαν από χορηγίες το 8. Εγώ γνωρίζω ότι στο πλαίσιο των χορηγιών αυτοί οι άνθρωποι απασχολήθηκαν. Και αυτό εγώ βεβαίωσα. Η κυρία Μπολίζου βεβαίωσε ότι υπάρχουν. Έχουν αδιάθετα ταμιακά υπόλοιπα. Εντάξει. Σε κάθε έγγραφο με χειρόγραφη μπορείτε σημείωση. Να μας πείτε, αφού λέτε, πού απασχολήθηκαν, μπορείτε να μας πείτε. Δεν είναι αρμοδιότητα του διοικητικού συντονισμού όσο αφορά τους εξωτερικούς. Όσο αφορά το τμήμα διοικητικού συντονισμού, οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν είναι αρμοδιότητα να ξέρουν πού. Είναι μόνο για προσωπικό η ΔΑΧ και η ΔΟΧ βάσει του εσωτερικού κανονισμού. Μάλιστα. Μας είπε εδώ η κυρία. Τελείωσε. Εγώ απλά μια διευκρίνηση δώστε. Μας είπε η κυρία Πολίζου εδώ, κυρία Θεοφυλάτου, ότι τη ζητήθηκε από τον ανακριτή, ο οποίος ήταν εισαγγελέα, να δώσει ένα πρόσθετο στοιχείο για τον τρόπο πληρωμής από τις χορηγίες. Το κάνατε αναλυτικά, κατά ποσό, κατά έτος και κατά υπόλοιπο χορηγίας. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, κύριε Λάπα. Είναι οικονομικά δεδομένα. Ξέρετε, αν έφυγε τέτοιο έγγραφο το οποίο. Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν λαμβάνω γνώση όλων των εγγράφων, μόνο αυτών που εμπίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε πότε επέστρεψε το κελπνό, πότε καθιερώθηκε το γενικό λογιστικό. Το 2015, με νόμο ή με ποινική, αν δεν κάνω λάθος, ετάχθηκε το κελπνό στις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού. Τώρα με την εμπειρία που έχετε και από την επέκτηνη θέση που κατέχετε και διαχειρίζετε τα διοικητικά θέματα του κελπνό, η καθιέρωση του γενικού λογιστικού, εάν γινόταν πριν πολλά περισσότερα χρόνια, θα ήταν πιο καθαρή, ας πούμε, η θέση. Από να προκύπτει. Γιατί η κυρία Πολίζου μας είπε ότι πράγματι το γενικό λογιστικό βοηθάει πάρα πολύ το κελπνό για μια καθαρή λογιστική και αποτύπωση. Εσείς τι λέτε. Είναι καλό ή κακό δηλαδή που καθιερώθηκε το γενικό λογιστικό στο κελπνό. Και πάλι σας εξηγώ ότι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Αν με ρωτάτε με την ιδιότητά μου ως υπεύθυνη τμήματος διοικητικού συντονισμού, δεν μπορώ να εισφέρω σε αυτό. Αν με ρωτάτε ως πολίτης για να κάνουμε μία συζήτηση. Μπορώ να σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Ως πολίτης, όχι ως υπηρεσιακή. Θεωρώ ότι η γνώμη που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σαφέστατα είναι σεβαστή. Το παλαιότερο διάστημα, το κελπνό, με απόφαση του, με νόμου, με διάφορους νόμους και προεδρικά διατάγματα, είχε εξαιρεθεί ρητά από το δημόσιο τομέα. Το 2015 βεβαίως ήταν μια ημερομηνία ορόσημο, γιατί άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας του κελπνού. Από αυτό το κελπνό εντάχθηκε στη διατάξη του δημόσιου λογιστικού. Επειδή το κελπνό είναι ένας οργανισμός ταχύτητας απόκρισης και το έχει πει και η νυν διοίκηση και έχει δίκιο σε αυτό η ηγεσία του Υπουργείου, ότι μερικές φορές δημιουργεί αυτό τις λειτουργίες όταν υπάρχουν ζητήματα δημόσιας υγείας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Δηλαδή, για πράγματα που αφορούν λειτουργικές δαπάνες, το δημόσιο λογιστικό νομίζω ότι είναι για ζητήματα τα οποία. Μια έντονη κρίση στη δημόσια υγεία, ένας σεισμός, ένας λυσμός. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Ίσως θα πρέπει να έχει και μία δυνατότητα. Αλλά αυτό βέβαια είναι ό,τι αποφασίζει το κοινοβούλιο και αναλόγω με την πολιτική που. Ως πολίτης βέβαια σας μιλάω. Και να σφραγίσουμε τις ερωταπαντήσεις μας. Κλείστε με μία τοποθέτηση και σας ρωτάω, όπως ρώτησε και την κυρία Πολίζου, τα πορίσματα του ΣΔΟΕ, του ΣΕΙΠ και του Γενικού Λογιστικού Κράτους τα θεωρείτε αξιόπιστα και φερεγγέα. Θα σας εξηγήσω. Τα πορίσματα πάντοτε. Πάρα πολύ καλό εργαλείο για να βελτιώνεται η λειτουργία κάθε οργανισμού. Πρέπει να είναι σαφή τα αξιόπιστα και να πλύνουν τα κριτήρια της αντικειμενικότητας. Κατά την άποψή μου, πάντως σας μιλάω, σε υπεύθυνο τμήμα διοικητικού, κατά την άποψή μου, το ΣΕΙΠ έχει γκρίζες ζώνες όσο αφορά και την αρμοδιότητα του κελπνού. Μάλιστα. Μήπως το λέτε επειδή σας. Όχι, δεν έχω κανένα. Εντυπώνει ευθύνες προσωπικές σας. Όχι, όχι. Να σας πω. Το ρώτησε η κυρία που. Πάντως σας λέω ότι η κυρία Πολίζου είπε ότι είναι αξιόπιστο και φερέγγιο. Θέλετε να σας πω ποια είναι η άποψή μου. Θέλει να σας πω και έκλεισα. Πέστε ό,τι θέλετε. Θέλετε να σας πω ποια είναι η άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο πόρισμα του ΣΕΙΠ. Μάλλον ο επιθεωρητής έχει ευθύνη όταν συντάσσει ένα πόρισμα να έχει όχι υπαρκή πλήρη τεκμηρίωση. Όταν λοιπόν υπάρχουν διατυπώσεις μέσα στο πόρισμα ως προς την τίθεται ένα αμφιβόλο και το λέει πάρα πολλές φορές το πόρισμα, η αρμοδιότητα του κελπνός προς τον καρκίνο π.χ. γιατί το έχουμε συζητήσει, αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Τίθεται ένα αμφιβόλο. Δεν μπορείς να αποδίδεις ευθύνες με αμφιβολίες.
Εσείς το ξέρετε, είναι δηλαδή μπορεί να είσαι αθώος λόγω αμφιβολιών, αλλά ένοχος λόγω αμφιβολιών δεν είσαι ποτέ. Το 2005 λοιπόν, με το 3370, ναι, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, θα το δω, δεν είμαι και σίγουρη, δεν ξέρω καλά τους νόμους, διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες του κελπνό και ενέταξαν μέσα σε αυτές και τον καρκίνο. Άρα, το να τίθεται ένα αμφιβόλιο αρμοδιότητα κυρπνός προς την διεξαγωγή επικοινωνιακής εκστρατείας αποτελεί γκρίζα ζώνη. Υπάρχει νόμος που το προβλέπει αυτό. Και να σας πω και σήμερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του κελπνού σήμερα, ο καρκίνος είναι από τα νοσήματα τα οποία επιτηρούνται. Γίνονται παρεμβάσεις, ειδικά για το κάπνισμα, γίνονται τώρα παρεμβάσεις. Είναι και το Υπουργείο σε αυτό, κυρία. Αυτό σας λέω. Ναι, άρα δεν, δεν ελέγχεστε και τον καρκίνο. Για άλλα βλέπω εδώ, στο ΣΥΠ, ότι ελέγχεστε. Για άλλα πράγματα. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Για τις επικοινωνικές εκστρατείες όσον αφορά τη γρήπη. Όχι, προσπαθείτε να μου πείτε, γιατί είναι αμφίβολα τα. Όχι, εγώ σας εξηγώ. Κάνω μία συγκεκριμένη τοποθέτηση. Όσον αφορά τώρα την εισήγηση, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ελέγχομαι. Ψάχνω να βρω και την αμφιβολία που λέει, δεν τη βρίσκω πουθενά στο ΣΥΠ. Αμφιβολία προς την αρμοδιότητα για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Όχι, δεν λέω για τον καρκίνο. Εγώ λέω ότι δεν σας αποδίδει τα κέφια του ΣΥΠ. Όσο αφορά. Θέλω να σας διαβάσω τι λέει το ΣΥΠ για σας. Το έχω. Πέστε μου, ακούτε. Πρώτον, αφορά την γρήπη. Μπορούμε. Προσφυγής αναδόχος για δημιουργία. Ένα. Δεύτερον. Αφήστε με δύο. Για τα αντιβιωτικά. Τρίτον. Για τα γρήπη, τα αντιβιωτικά και το ΑΕΣ. Τέταρτον. Γιατί να σας πω κάτι. Γιατί δεν αφήνετε. Θέλω να εισφέρω. Λοιπόν, αρχικά. Για το ένα. Ακούστε με δύο λεπτά. Θέλω να εισφέρω. Πιστέψτε με, θα είναι για καλό. Για τον καρκίνο δεν ελέγχεστε για αυτό το πράγμα. Όχι, σας εξηγώ γενικά. Κάνω μία. Το πόρισμα λέει για τον καρκίνο και μου λέτε τα πορίσματα. Βεβαίως. Είναι σεβαστά, αξιόπιστα. Την αμφιβολία δεν βρίσκω σε εσάς. Λοιπόν, η αμφιβολία δεν βρίσκω. Θα σας εξηγήσω. Όσο αφορά τις εισηγήσεις. Γιατί μιλάνε για τις εισηγήσεις. Πάντοτε οι εισηγήσεις γίνονται εφόσον η διοίκηση. Κατ' εντολήν της δίκης, προκειμένου να ακολουθηθεί μία συμφωνία. Δεν θέλει κάτι. Πρέπει να μπει στην ατζέντα. Δηλαδή, μία εισήγηση από μόνη της είναι γράμμα κοινού περιεχομένου. Άρα, των διαδικασιών που τηρούσε το κερπνό και έχετε πάρει τα στοιχεία, κύριε Λάπα, από το 2008-2009 όσο αφορά τις ενημερωτικές εκστρατείες. Δεν είναι λίγα, γιατί πάντοτε λειτουργούσε έτσι, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Αυτή η εισήγηση, γι' αυτό σας λέω είναι κακός, δεν υπογραφόταν μόνο από μένα. Υπογραφόταν από 5 άτομα. Δεν το ήλεξε το ΣΥΠ. Όχι, 5 άτομα εισηγητές. Όχι, δεν είναι αυτοί. Είναι 5, αφήστε με, ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με το ΣΕΙΠ, γιατί το έχω διαβάσει γιατί αφορά εμένα. Είναι 5 άτομα εισηγητές, μεταξύ αυτών καθηγητή Πανεπιστημίου Ιατρικής. Θα σας τα εξηγήσει και η κυρία Κρεμαστινού και όλοι όσοι διοικητές πριν και μετά θα έρθουν προς Θεού. Υπογράφεται από διοικητή, καθηγητή ιατρικής, από γιατρούς, από εμένα και από επικοινωνιολόγο. Και είναι στο πλαίσιο της διοικητικής πρακτικής που ακολουθούνται πάντα. Για 25 χρόνια όλα τα όσα έχουν λάβει χώρο στον κερνό από καθηγητές υπογράφονται, κυρία Θεοφλάτο. Όλα αυτά τα αμαρτήματα από καθηγητές υπογράφονται. Αυτά όσο αφορά τις εισηγήσεις. Όσο αφορά τα παιδιά των επιτροπών, είναι κρίμα το Θεό. Παιδιά των επιτροπών, υπάλληλοι των 800 ευρώ, επειδή ήταν σε μια επιτροπή που δεν ήταν η συμφέρον. Λέει, ελλιπής τεκμηρίωση. Η ελλιπής τεκμηρίωση είναι όταν υπάρχει συμφερότερη προσφορά, όχι οικονομικότερη προσφορά. Δεν είστε κατηγορημένοι πουθενά. Σας το λέω γιατί μου λέτε για τις αποδόσεις ευθυνών μιλάω. Δεν κατηγορήστε πουθενά. Όχι, το ξέρω. Μιλάω για τις αποδόσεις ευθυνών, κύριε Λάπα. Αποδίδει ευθύνη σε υπαλλήλους που τους λένε ότι κάνετε λυπή τεκμηρίωση, γιατί όταν τους ζητείτε οικονομικότερη προσφορά. Η ευθύνη ποιον είναι, δεν είναι αυτόν που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποδόση ευθυνών, ναι, αλλά αφορά και φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους. Αφήστε του υπαλλήλους. Ευθύνη τη διοίκηση. Η διοίκηση του κερπνό πάντοτε αποφασίζει. Υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Δεν λέω ποιος ευθύνεται ή όχι. Ποιος ευθύνεται, και να σας πω και κάτι. Δεν το λέτε. Δημόσια και καθαρά. Όχι, δεν είναι αυτό. Όλα είναι κατά το. Ο εισηγητής ευθύνεται. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας να πω ποιος ευθύνεται ή όχι. Εγώ λέω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Θα σας ρωτήσω αμέσως. Ποιος παίρνει την απόφαση για την εισήγησή σας. Κυριαρχικά, ποιος παίρνει την απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο. Μπορεί να ευθύνεται κάποιος άλλος εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο όργανο. Και να σας πω και κάτι. Λέει ότι δεν προσέφυγε στο ΕΣ.
Σουρού, η κυρία Τρεμαστινού είχε στείλει 12 αιτήματα κατά διαστήματα. Λέτε παραπάνω πράγματα που είναι άχρηστα. Τα εισφέρω. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Θα εισφέρω του Σουρού τα αιτήματα και τις εγκρίσεις, γιατί μέσα το πόρισμα, γιατί μιλάμε για τις γκρίζες ζώνες, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Μέσα το πόρισμα. Η κυρία Κρεμαστινού θα έρθει εδώ και θα βοηθήσει την Επιτροπή. Λέει δεν έγινε χρήση κοινωνικού χρόνου. Έγινε χρήση 12-14 με 12 αιτήματα και 12 εγκρίσεις. Γι' αυτό σας εξηγώ. Να σου πω κάτι, κύριε Θεοφυλάτου. Λέτε παραπάνω από όσα πρέπει και δεν κάνετε καλό στον εαυτό σας. Ενώ λέτε δεν έχει ευθύνη ο υπάλληλος. Δεν έχει ευθύνη ο υπάλληλος. Και άλλοι παίρνουν την. Δεν λέτε καθαρά όμως ότι ευθύνη την έχει η διοίκηση. Μου ζητήσατε να σας πω για το πείτε. Φοβάστε να το πείτε. Μου ζητήσατε να σας πω για τον πόρισμα. Η διοίκηση βεβαίως έχει ευθύνη και τον πόρισμα. Κακός για μένα. Θέλετε να συμφύρεστε με τη διοίκηση. Πέστε καθαρά ποια είναι την ευθύνη. Βεβαίως, τι δουλειά έχει ο υπάλληλος. Η διοίκηση αποφασίζει. Συμφωνώ πολύ μαζί σας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Κύριε Λαπότη, και να πω εγώ γίνεται. Πέστε καθαρά. Έχει δεσμευτική αρμοδιότητα, δική μου υπογραφή. Είστε μάρτυρα. Η δική μου αρμοδιότητα, η δική μου υπογραφή έχει δεσμευτική αρμοδιότητα για το Κελπνό, ποτέ. Κυρία Θεοφυλάτου, είστε μάρτυρα. Πέστε το καθαρά. Η διοίκηση ευθύνεται. Το ανώτατο όργανο είναι η διοίκηση. Έχει την ευθύνη λοιπόν. Έχει την ευθύνη όλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μάλιστα.